και είδα ένα στουδιάκι εκεί πέρα και έκανε. Δηλαδή συνεργαζότανε με την Οντεόν. Η ίδια εταιρεία ήταν. Δηλαδή μπορούσα να πάω Οντεόν κατευθείαν. Έτσι. Αλλά με παίρνει ο συνθέτης και με πάει κατευθείαν στη πόλη των Μεφίλης. Μάλιστα. Και από εκεί και μετά βγάζουμε το βινίλιο. Βγάλαμε το Ζαμπέτα. Ζαμπέτα ήταν η τραγούδια. Το Ζαμπέτα. Που αφήσαμε προηγουμένως. Uh-huh. Πρώτος. Μπαμπά ήθελα να το φωνάζω. Μπορεί να μ' ακούει και ο γιος του. Το φωνάζεις μπαμπά. Έτσι είναι. Το φωνάζεις μπαμπά. Μικρά τα παιδιά αυτά, ναι. Το φωνάζεις όμως μπαμπά. Δεν του κάνεις τη χάρη. Εγώ κοκκίνησα, μίλαγα και κοκκίνησα. Τι να το έλεγα τώρα. Εγώ πάντα ήθελα γενικά, κύριε Γιώργο, κύριε αυτό, κύριε Γιώργο, έλα εδώ γυναίκα. Θα σε φωνάζει μανούλα και πατέρα, τελείωσε. Τους έβλεπες. Αν πίστευε ότι κάτι θα γίνει. Και μετά έτυχε. Τους έβλεπες Χρήστο, αυτός... Και εγώ με στο ραδιόφωνο, Χρήστο Χωροπιό. Τους έβλεπες αυτός Χρήστο, το Ζαμπέτα του Ακουάρου. Ήτανε τότε και κύριος Ράρης, διευθυντής. Θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Αυτούς τους ανθρώπους, ειδικότερα τον Ζαμπέτα, τον Αγγελόπουλο, τους έβλεπες ως κάτι το μεγάλο, δηλαδή πελεόριους ανθρώπους ή ως ανθρώπους που είναι χρόνια στο τραγούδι, έχουν προσφέρει και τους σεβόσουν. Μια από αυτούς παίρνουν όλα τα... Όλοι τραγουδιστές, όλοι από αυτούς τους μεγάλους, mm-hmm. παίρνουν το μεροκαματάκι τους και μετά μπορεί να έπαιρνε τα δικά τους τραγούδια, όπως και εγώ παράδειγμα. Mm-hmm. Πώς μπορεί να μην τους έχουμε στολίδι. Μου λέει ο Άννας, μου λέει, μιμήσει τον Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλος εμένα το συναντηθήκα μια φορά. Mm-hmm. Όχι μια φορά, πολλές φορές. Για φαΐ, για έτσι. Και όταν είχε πει τα μαύρα μάτια του, μου το έλεγε εμένα στο αυτοκίνητο, στον Βεβέ. Το μαύρο. Ότι με συνδέει στον Βεβέ. Λοιπόν, και λέει, Χρήστο, άκου ένα. Γιατί είσαι αυτή, μου λέει, εσύ μικρός. Το άμα, και μετά που έκανε το άχη, το μίμη, το μην φύγει, αυτά τα δύο θα έλεγε. Από τις δύο πλευρές. 45 στο χώρο, ε. Μετά βγήκανε πάλι σε μεγάλο δίσκο και λοιπά. Λοιπόν, μου έκανε αυτό, για κάτω μου, λέει λίγο. Και μόλις το έκανε, τώρα θα ακούσει και να πάμε σε μια ταπεινούρα στην Γλυφάδα. Ναι. Και μου έδωσε ραντεβού με ένα Έλληνο Αμερικάνο. Μάλιστα. Λέει, θα πάμε το ψαράκι μας, θα δώσουμε κόκκινο κράτσι. Δώσε το ρεστό, για αυτό, να φέρει το κομμάτι. Ο Μανώλης ήταν άλλο παιδί, βυζαντινός τραγουδιστής, άλλο πράγμα ήταν. Χωνότανε και χωνότανε στο μικρόφωνο. Άμα ζεις το τραγούδι και το αγαπάς τελείωσε. Έτσι και ο Στράτος ο Διονυσίου. Για τον Κατατζίδη, τι να πω, δεν χρειάζεται λέξη. Αλλά δεν έτυχε να παίξω, γιατί ήμουν πολύ μικρός μαζί του, γιατί σταμάτησε μετά ο Κατατζίδης. Από πίστα, δηλαδή, δεν τον έπιασα να είμαι δίπλα του να τρελαθώ. Αλλά κάποτε με πήγε ένα στο Χιλά, σου λέω, 12 χρονών, στο Χιλά. Τι είσαι στη Χιλάς, για να καταλάβει ο κόσμος. Ένα κέντρο που ήταν το μεγαλύτερο νομίζω τότε εκεί, εδώ στην Ελλάδα, ξέρω τι να πω. Ήταν ο Χαζαντζίδης, ο Χαζαντζίδης Μαρινέλα, φαναγία μου. Και με τυχαίνει να τραγουδάω τώρα και απάνω, εγώ μου φύγανε όλα. Αλλά τη δουλειά μου εγώ, μου λέει. Κάποιο φιλαράκι με πήγε. Και μάλιστα κάτι τροφοδοτούσε αυτό και κάπου με είχε ακούσει και λέει αυτό αξίζει το παιδί να το πάμε κλπ. Πάει αυτό τώρα έφυγε αυτό, πάει. Αλλά ο Στράτος Διονυσίου έλεγε και τον Κατατζίδη. Ένας είναι, άντε. Γιατί ήμασταν στο Σπάτ, είχαμε πάει κάποτε ένα πανηγύρι του Στράτο και λέει, κοίτα, όχι ρε Παναγία μου, ακούγαμε ένα τραγούδι. Και ήταν δικό του. Και λέει ο Κατατζίδης. Μου αρέσει ρε παιδιά. Και κάνει έτσι. Δεν το λέω εγώ. Δεν το τραγούδι αυτό που τώρα. Ρε παιδί μου, μου λέει, καλά μου λες, λέει. Ήταν καινούριο. Λέει, πού του είχα ακούσει αυτό, πού του είχα ακούσει αυτό. Και να γίνει εκείνη την ώρα, ή το έκανε επίτηδες, δεν ξέρω. Βάσει αυτά, ωραία πράγματα. Αλλά θέλω να σου πω και ο Στράτος ακόμα, ο Στράτος, με τα παιδιά του, ο Στράτος Διονυσίου. Ο ίδιος, ναι. Έλεγε Καζαντζίδη, ένας είναι άλλο μέταλλο το ένα, άλλο μέταλλο το άλλο. Και έτσι είναι. Πώς θα το κάνουμε. Αλήθεια, αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπάς έστω. Πεθαίνω, λιώνω. Το καντήρι ανάβω για τη μανούλα μου,
Έχω ένα κρυσάκι, μικρό φτιάξει να μπαίνω μέσα και να ανάβω το καντήλι. Μπαναγίτσα εδώ, βλέπεις, φτάρα την τίνω. Είμαι άρρωστος, εκεί είναι η αρρωστία μου, η αδυναμία μου. Δηλαδή, μπορεί να περάσει ο κόσμος που μας βλέπει τώρα για τρελό. Ξέρω εγώ. Γι' αυτό ξεχάσατε τον κόσμο, καταλαβαίνει. Ξέρει πολύ. Έχω πολύ πίστη. Δηλαδή, αν δεν πάω φεύγω κάπου που χορτάρεις, θα πάω κάπου. Και ο κόσμος έχει πίστη. Πολύ. Ειδικά τώρα τελευταία. Στο Κοροπή ειδικότερα, να το λέμε αυτό, να μην το ξεχνάμε εδώ στο Κοροπή, που είναι μια πόλη που μπορεί να έχει μείνει και μοναδική μέσα στην Αθήνα, στο νομό Αττικής, που έχει πίστη. Ναι. Στα Μεσόγεια. Ξέρω αν συμφωνείτε. Να βλέπεις τώρα, πεθαίνει κάποιος και βλέπει τσούρκο πάνε, σαν να την εγάμος. Έτσι. Λοιπόν, για να τιμήσουμε. Άρα, όλη η Ελλάδα. Εγώ την παραδέχομαι διότι είναι πονόψυχη. Mm-hmm. Πονόψυχη πολύ και πίστη πολύ. Τώρα τελευταία ειδικά και με πολέμους και αυτά, είναι πικραμένοι όλοι αυτοί που βλέπεις τώρα. Να δεις τώρα, έτυχε σε ένα συνέδριο, κάτι έγινε εκεί πέρα, να δώσουμε κάτι λεφτά για τα παιδάκια του Ιράκ κλπ. Πήγαμε, δώσαμε αυτά που δώσαμε. Σου λέει, μια δραχμή δεν χρειάζεται τώρα 20 ευρώ και 30 ευρώ. Και ένα ευρώ όλοι να δώσουμε έτσι, να το. Γιατί κάτι που παιδάκια άλλα που είναι στο νοσοκομείο, δεν είναι εσύ, όλη η Ελλάδα μόλις εδώ σου πάει στην τράπεζα, στο τηλέφωνο αυτά, πάμε. Και τους, πόσα γλιτώσανε παιδάκια. Και σε αυτό... Αλλά έχουν και πίστη, πολύ πίστη. Πολύ πίστη. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι, νομίζω μόνο η Ελλάδα τόσο πίστη. Μιλάνε όχι, για είναι πραγματικότητα αυτό που πληροφορίες που έχουμε. Είναι η μοναδική πόλη στα Μεσόγεια που είναι τόσο πιστή. Αλλά να ξαναγυρίσουμε λίγο στο τραγούδι. Αφού μου λες ότι αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπάς τόσο πολύ. Με τους μεγάλους αυτούς τους μεγάλους δεν ξέρω να γίνονται αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Μην λέμε τώρα. Θυμίσω. Θυμίσω. Ο Καζαντζίδης έτσι, με φωνή τέτοια. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή θα σου έλεγε, θυμίσω ένα στίχο τώρα, όπως το λες, μπαμ μπαμ, και πες το μας, τραγούδησέ τους, για αυτούς τους ανθρώπους. Ζωντανό. Ό,τι θυμηθείς, μπορείς κατά πες. Επί τόπου, δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως... Παίρνω το μικρόφωνο και τελείωσε. Μήπως... Εδώ έτσι, χωρίς μουσική, τίποτα. Λαϊκά που λένε. Α, μπορείς, δηλαδή, χωρίς μουσική. Αυτό είναι σπάνιο. Λοιπόν. Αν μπορείς να μας το πεις. Τι σπάνιο. Σώμα σε παρακάτω τώρα, άρα μερικοί άμα δεν μπορούν, ας πάει στα σπίτια, να έτσι καλά στο επάγγελμα τώρα. Τελικά θα μας το πεις έστω. Επί τόπου. Το μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι γιατί είχα χέρια καθαρά. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλος στίχος για σένα αυτός που μας είπες τώρα, που άκουσε ο κόσμος. Τι σου προσδίδει αυτός ο στίχος, αυτός που είπες αυτή τη στιγμή. Σου λέει κάτι από τη ζωή σου, από αυτά που πέρασες για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Ότι... Καζατζίδης αυτά που έλεγε τότε ήταν αυτά μέσα από την προσφυγιά, από τα γενικά. Μου την ψάχνεις καθόλου, αδερφέ μου. Εντάξει. Δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι ο Στέλιος Καζαντζίδης, προς Θεού. Αλλά εντάξει, το καταδύναμε. Κάποιοι έχουν πει... Με βρήκατε και λίγο απροετοίμαστο. Αλλά δεν πειράζει.
Μα εδώ ή θα το κάνουμε όπως είναι ο άνθρωπος, χωρίς να υπάρχει τη σκηνοθεσία, τίποτα. Σωστά. Έτσι. Και αυτό άλλωστε θέλει να βλέπει ο κόσμος, και εδώ στο Κοροπή θέλουν οι άνθρωποι μια καθαρότητα, όπως ακριβώς είπες. Σωστά. Κάποιοι έχουν πει, μας έχουν πει κατά καιρούς και μας έχουν πει το εξής, ότι η φωνή σου μοιάζει με τη φωνή του Αγγελόπουλου. Ο Αγγελόπουλος ο ίδιος τότε που σας έλεγα προηγουμένως, ναι, ότι και είχε, γιατί κάποτε ήταν χωρίσει με την Ανούλα και μάλιστα η Ανούλα αν με βλέπει αυτή τη στιγμή, το ξέρει πολύ καλά, λέω αλήθεια πάντα. Μου λέει, Χρήστο, όχι μοιάζει, εσύ προσποιήσει για να μοιάξει τον Αγγελόπουλο. Μου παίρνει μια κουβέντα, λέω πού είσαι. Λέω, γυρίθηκα Κοροπή, αλλά ο πατέρας μου από τη Θάσο και η μάνα μου κρασιάρισε. Άστο μου λέει, τελείωσε, αυτό είναι. Δεν μιμήσαι, είναι το λαρίγι τέτοιο. Αυτό το μέταλλο που λες. Το μέταλλο είναι του Καζαντζίδη. Ο Αγγελόπουλος είναι ο Βυζαντινός τραγουδιστής. Και θα πω για ένα τραγουδάκι του Αγγελόπουλου. Μετά. Αυτό θα το πούμε αργότερα. Ναι. Όταν είσαι στο μικρόφωνο, Χρήστο, και τραγουδάς για τον κόσμο, εκείνη τη στιγμή τι αισθάνεσαι, όταν πιάνεις το μικρόφωνο και τραγουδάς? Είναι η ζωή μου όλη, όπως λέει ο Καζαντζίδης, τελείωσε. Τι είναι αυτό που σε ανεβάζει? Τη βρίσκω πρώτα εγώ. Πρώτα εγώ, εγώ πρώτα. Το είπαμε και προηγουμένως. Ναι. Μετά για όλο τον κόσμο, το είπαμε και επανειλημμένα, αν θυμόμαστε. Ναι, ναι, τι προηγουμένως. Είναι αδυναμία μου με το τραγούδι. Δηλαδή, στενοχωριέμαι άμα βλέπω και συνάδελφο που είναι πιο καλύτερη από μένα και λέω γιατί να αλλάξει επάγγελμα αυτός ο άνθρωπος. Όπως άλλαξα και εγώ, γιατί. Αυτό το γιατί θα μας φάει, αλλά δεν πειράζει. Το γνωρίζουν μερικοί. Όπως και το λες και εδώ, το γιατί είναι γαμό του. Μπράβο. Αυτό και... το είπα του Αλεξάκη για να πω γιατί είναι γαμό του. Είναι μέσα από τη ζωή κι αυτό. Και τα τραγούδια σου είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Όλα. Έχουν δώσει τα τραγούδια σου αγάπη μέσα. Πολύ. Την αγάπη πώς την προσδίδεις? Δηλαδή στο ότι να αγαπάει ο κόσμος ή μόνο για χωρισμούς μιλάς ή και τα δύο? Αγάπη, αγάπη, πάντα αγάπη, αγάπη, πάντα. Δηλαδή το φινάλε είναι η αγάπη. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση άνθρωπο. Αγάπη, ειρήνη, πολέμο και πόλεμο. Δηλαδή χωρισμός είναι σαν τον πόλεμο. Έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι. Γιατί δεν είμαι μορφωμένο παιδί, κάθε Σάκη. Πολύ με παιδεύει τώρα τελευταία, δεν ξέρω γιατί. Κάνε μου τη χάρη. Εγώ έτσι το βλέπω. Ο χωρισμός είναι σαν πόλεμος. Όπως δεν είναι. Ναι. Αλλά η αγάπη είναι αγάπη ειρήνη. Όλα αυτά. Χαμόγελο, χαμόγελο. Εγώ δεν θα το έλεγα πέδεμα. Απλά είναι ερωτήσεις που θα μπορούσε να κάνει ο κάθε τηλεθεατής. Σωστά. Εγώ προσπαθώ αυτή τη στιγμή να σε ρωτήσω πράγματα που ναι. Θέλετε ο καθένας που θα βγούνταν εδώ στο μαγαζί να πιει ένα ποτό ή να σε βλέπει στον δρόμο ή μάλλον που δεν μπορεί να έρθει και να σε πλησιάσει, να στο πει εγώ πρέπει να καλύψω τον τηλεθεατή ναι. Που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, έτσι. Και αυτή είναι η δουλειά μας άλλωστε. Πολύ ωραία. Και από ό,τι γνωρίζουμε, σέβεσαι τη δουλειά που κάνουμε, δηλαδή σ' αρέσει η τηλεόραση. Πάρα, πάρα. Τότε δεν είχαμε τηλεόραση, να πούμε την αλήθεια, το ραδιόφωνο. Ψιλοακουγόμασταν λιγάκι κι εμείς που δεν είμαστε φίλοι μας. Οι φίλοι μας ακουγόντουσαν από μεγάλες εταιρείες. Εντάξει. Αλλά τώρα υπάρχουν τα πάντα τα μέσα. Αλλά λεφτούλια δεν έχουμε, αγόρι μου, φτωχοί είμαστε. Ο πιο φτωχός του Κοροπίου είμαι. Έτσι δεν πάει καλά λίγο το μαγαζί, άντε από την αρχή πάλι. Μήπως το τέλος, μήπως το άλλο, το εκείνο να τα βγάλουμε πέρα. Δεν θέλουμε λεφτά, υγεία θέλουμε. Κάποιος που μας λέει όμως αυτή τη στιγμή ναι. Μπορεί να ρωτήσει το εξής. Μας λέει τώρα ο Χρήστος, λεφτούλα δεν υπάρχουν, είμαι ο πιο φτωχός του Κοροπίου, αλλά τον βλέπω σε φορά μια. Αυτά μας αρέσουν. Απ' τη θρησκεία, θρησκεία, τέρμα. Άρα εκεί είμαστε μάλιστα. Ας εδώ, εγώ είπα προηγουμένως, έχω φτιάξει και ένα εκκλησάκι γιατί έχω αδυναμία. Ναι. Γιατί όπως αγαπάω το τραγούδι μέσα μου, έτσι και την εκκλησία τους Αγίους. Αυτοί με υποστηρίζουν εμένα. Μπορεί να φαίνεται τρελό για τους άλλους και να γελάνε, αλλά μη γελάνε ηρωνικά. Να πούνε μπράβο Χρήστο, γιατί το πιστεύω τη θρησκεία, γιατί πιστεύω. Και προηγουμένως δεν σου τελείωσε και κάτι. Εκεί αν δεν πάω μια φορά που έχω τάξει στην Τίνο ή στο Άγιο Γιάννη το Ρώσο